Πάμε να καλωσορίσουμε τον καθηγητή Υγιεινής και Επιδημιολογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, τον κύριο Γκίκα Μαγιορκίνη, και εκπρόσωπο τύπου του Υπουργείου Υγείας. Κύριε Μαγιορκίνη, καλημέρα σας. Γεια σας, κύριε Μαγιορκίνη. Να είστε καλά. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε λίγο από αυτή τη συζήτηση που είναι σε εξέλιξη με τον υποχρεωτικό εμβολιασμό των εργαζομένων στην ΕΜΑΚ και τις αντιδράσεις που έχουν διατυπωθεί. Συμφωνείτε εσείς με αυτή την απόφαση? Η εντύπωση που έχω είναι ότι υποχρεωτικός εμβολιασμός σε αυτή την ομάδα υπάρχει για πολλά εμβόλια. Mm-hmm. Δεν είναι κάτι πρωτότυπο. Mm-hmm. Οπότε δεν είναι κάτι το οποίο είναι περίεργο για τη συγκεκριμένη ομάδα. Αντέδρασαν όμως με έναν τρόπο, είπαν ότι δεν τους πολύ άρεσε αυτή η υποχρεωτικότητα. Κοιτάξτε, η υποχρεωτικότητα στα εμβόλια υπάρχει σε αρκετές επαγγελματικές ομάδες. Εγώ στο Ηνωμένο Βασίλειο για το συμβόλαιο που είχα για να υπογράψω ως επιμελητής δημόσιας υγείας, ήμουν υποχρεωμένος να κάνω εμβόλιο. Ιδάλλως δεν θα είχα πρόσβαση σε συγκεκριμένες διαδικασίες. Λογικό. Άρα ήσασταν υποχρεωμένος να κάνετε όλα τα απαραίτητα εμβόλια προκειμένου να έχετε τη θέση εργασίας σας εκεί. Έπρεπε να έχω απόδειξη για συγκεκριμένη. Υπάρχουν κάποιες επαγγελματικές κατηγορίες οι οποίες εκτίθενται σε συγκεκριμένους κινδύνους. Και δεν είναι πρωτοτυπία. Δηλαδή δεν είναι κάτι το οποίο είναι πρωτότυπο. Πρέπει να επεκταθεί αυτό. Εσείς τι βλέπετε, κύριε καθηγητά? Πρέπει να πάει και σε άλλες περιοχές και σε άλλους χώρους. Και σε ποιες? Κοιτάξτε, αυτό είναι θέμα συζήτησης της Επιτροπής των Εμβολιασμών και της Επιτροπής γενικότερα και είναι θέμα μια ζήμωσης. Θα μπορούσε να πάει και σε άλλες κατηγορίες. Αυτό θα είναι αποτέλεσμα, νομίζω, συζήτησης και γενικότερα πώς θα εξελιχθεί η πανδημία. Η πανδημία, ναι. Τώρα, θα πάμε λίγο στην εξέλιξη της πανδημίας. Θα ήθελα, επειδή έχετε γνώση, έχετε ζήσει πολλά χρόνια στο Ηνωμένο Βασίλειο και πριν τον κορονοϊό, δηλαδή, σε ποιες επαγγελματικές κατηγορίες εκτός από τους υγειονομικούς ήταν υποχρεωτικό? Δεν έχω πλήρη εικόνα για το Ηνωμένο Βασίλειο. Μπορώ να σας πω σίγουρα ότι για να υπογράψω συμβόλαιο επιμελητή με το Public Health England χρειαζόταν αυτή η διαδικασία. Αυτή η διαδικασία. Μάλιστα. Εδώ στους υγειονομικούς φαντάζομαι θεωρείται και εσείς αυτονόητο ότι πρέπει να υπάρχει μια υποχρεωτικότητα, κύριε καθηγητά, έτσι δεν είναι? Είναι καλό, νομίζω, να είναι σε όλους τους υγειονομικούς. Τώρα, θέμα υποχρεωτικότητας είναι κάτι που σας λέω, είναι θέμα συζήτησης. Ναι, προφανώς. Η αίσθησή μου είναι ότι είναι κάτι το οποίο είναι εξαιρετικά θετικό, είναι κάτι το οποίο θα έπρεπε να κάνει κάθε υγειονομικός και γι' αυτό το λόγο καλό όλους τους υγειονομικούς, όποιος δεν έχει κάνει, να κάνει το εμβόλιο. Είναι καλό και για τον ίδιο και για τους ασθενείς του και για το σύστημα. Τώρα, κύριε Μαγιορκίνη, να δούμε λίγο πώς βλέπετε την εξέλιξη της επιδημίας και πότε εκτιμάτε πως θα έχουμε πλέον ένα τριψήφιο αριθμό κρουσμάτων, δηλαδή πότε θα φτάσουμε εκεί? Αυτή τη στιγμή βλέπουμε γύρω στο 20 με 30% περίπου μείωση ανεβδομάδα. Βέβαια δεν θα συνεχιστεί με τον ίδιο ρυθμό. Λογικά μέχρι τέλος Ιουνίου πρέπει να έχουμε δει τέτοια νούμερα. Λογικά. Να πάμε σε ένα 800 ας πούμε. Είναι εξαιρετικά δύσκολο να το πω γιατί έχουμε διαφορετικό επίπεδο testing πια. Και όπως θα δείτε και όλα ακόμα και σε άλλες χώρες, όταν αυξάνεται το επίπεδο testing, γενικά βρίσκουμε περισσότερα κρούσματα. Οπότε μετά τι πρέπει να κοιτάμε, συγγνώμη, τη θετικότητα πρέπει να κοιτάμε, δηλαδή να κάνουμε τη διαίρεση? Όχι, δεν πάει γραμμικά, δεν υπάρχει γραμμική σχέση μεταξύ του αριθμού τεστ και των κρουσμάτων. Εγώ πιστεύω ότι μέχρι τέλος Ιουνίου θα δούμε ένα πολύ μια σημαντικότατη αποκλιμάκωση. Και στους άλλους δείκτες, κύριε καθηγητά, αυτό και στις ΜΕΘ, δηλαδή και στους νεκρούς ακόμα περισσότερο. Στις ΜΕΘ θα το δούμε περισσότερο, διότι δεν εξαρτάται από το επίπεδο τεστ. Mm-hmm. Εξαρτάται από την πραγματική εικόνα της επιδημίας. Εκεί θα δούμε, πιστεύω, πολύ πιο σημαντική αποκλιμάκωση μέχρι τα μέσα του καλοκαίριου. Ναι, και πιο σύντομα. Και οι νεκροί, ο δείκτης των νεκρών, πότε βλέπετε να πέφτει? Γιατί τώρα έχουμε 50-60 σταθερά στα 50. Μαζί με τις ΜΕΘ. Άρα πιο σύντομα και επομένως και εκεί. Υπάρχει μια διαφορά φάσης. Δηλαδή πιο αργά αποκλιμακώνεται η ΜΕΘ και πιο αργά θα πέσουν ο αριθμός των θανάτων. Αλλά θεωρώ ότι θα δούμε πιο σημαντική. Δηλαδή, μπορεί να έχουμε κάποιον ήπιο αριθμό κρουσμάτων να παραμείνει, γιατί θα υπάρχουν και φύλακες ανεμβολιαστών μέσα στο καλοκαίρι τουλάχιστον. Αλλά ο αριθμός των ατόμων που θα καταλήγουν, νομίζω, θα πέφτει σημαντικά. Τώρα, χτες, κύριε Μαγιορκίνη, είδαμε στην επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΗ και τα στοιχεία για τα λίμματα και είδαμε σε κάποιες περιοχές να καταγράφεται, τουλάχιστον εμάς έτσι μας φαίνεται, κατακόρυφη αύξηση. Δηλαδή, στα Χανιά και στο Ηράκλειο είδαμε πολύ μεγάλη αύξηση που έφτασε και το 200%. Σας ανησυχεί αυτό?
είναι το, η εξήγηση που παίρνουμε από τα λήματα είναι συμπληρωματική της εικόνας που έχουμε και το να δούμε, το ποσοστό αύξηση εξαρτάται και από το επίπεδο που βρίσκονταν πριν. Δηλαδή, αν έχω, ας πούμε, να σας το πω έτσι, 5 κρούσματα και εδώ 10, θα είναι 100% αύξηση. Αυτό δεν σημαίνει ότι μπαίνουμε σε κατάσταση επιδημίας. Mm. Πρέπει να το δούμε σε βάθος χρόνου πώς εξελίσσεται. Δηλαδή, μια τιμή δεν είναι αρκετή. Mm-hmm. Δηλαδή, εμείς τώρα ψάχνουμε να δούμε, κύριε καθηγητά, αν υπάρχει κάποια προοπτική και με ποια δεδομένα να ξανακλείσουμε μπροστά μας. Όχι γενικευμένα σε lockdown, αλλά τοπικά. Έχει υποθεί ήδη αυτό ότι κάτι τέτοιο δεν αποκλείεται να συμβεί. Τοπικά, ανάλογα με τον αριθμό των κρουσμάτων, αυτό θα γίνει σε επίπεδο χάρτη, τον οποίο τον κοιτάμε. Θεωρώ ότι θα υπάρχει μια διαφορετική αντιμετώπιση φέτος από ό,τι πέρυσι, διότι έχουμε περισσότερα εργαλεία και σίγουρα, εντάξει, δεν μπορούμε να αποκλείσουμε το τελευταίο μέτρο που μπορεί να χρειαστεί, ας πούμε, σε μια μικρή περιοχή. Τοπικά lockdown, λέτε, κύριε Μαγιορκίνη, τοπικά, δηλαδή. Δεν μπορούμε να το αποκλείσουμε. Είναι εξαιρετικά δύσκολο να το αποκλείσουμε, αλλά θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας με όλα τα εργαλεία που έχουμε να το αποφύγουμε. Μιλάτε και καθολικό. Για τα τεστ πια. Δεν ξέρω, δεν γνωρίζω κιόλας αν το lockdown θα έχει την ίδια, να το πω έτσι, γεύση που είχε Μπορεί να έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά, δηλαδή. Ναι, μπορεί να έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά, κάποιες δραστηριότητες να επιτρέπονται. Θα δείξει, είναι κάτι το οποίο ακόμα δεν έχει. Λόγω των εργαλείων εννοείται που έχουμε τώρα πια στη διάθεσή μας. Ναι, ακριβώς. Κύριε Μαγιορκίνη, το καθολικό lockdown έχει φύγει για τα καλά από το τραπέζι από το Σεπτέμβριο, για παράδειγμα, όπως το ζήσαμε και πέρυσι μετά το καλοκαίρι που νομίζαμε ότι έχουμε ξεμπερδέψει και ξανά ήρθε στη ζωή μας. Κοιτάξτε, εγώ βλέπω τα πράγματα με πιθανότητες. Δεν μπορώ να πω 100% για τίποτα και θεωρώ όμως ότι η πιθανότητα να ξανασυμβεί κάτι με τον τρόπο που συνέβη πέρυσι είναι εξαιρετικά μικρή. Είναι εξαιρετικά μικρή. Τι θα μας οδηγήσει αυτή την εξαιρετικά μικρή πιθανότητα? Να δούμε μια δραματική αύξηση των κρουσμάτων, να αρχίζουν πάλι να ανεβαίνουν τα... Από μια μετάλλαξη, ας πούμε, που δεν την ενδεχομένως να είναι κάτι καινούριο. Την ειδική, για παράδειγμα. Δεν έχουμε, κοιτάξτε, είναι κάτι το οποίο δεν έχουμε στοιχεία ότι μπορεί να συμβεί αυτό. Δηλαδή, ακόμα και η ειδική που λέτε, το πιάνει το εμβόλιο. Όλες οι μεταλλάξεις πιάνουν τα εμβόλια, κύριε καθηγητά, αυτές που είναι μέχρι τώρα, γνωστές τουλάχιστον. Ναι, θέλω να πω, έχουν γίνει έρευνες για όλες τις μεταλλάξεις ότι πιάνουν τα εμβόλια ή ακόμα είναι σε εξέλιξη αυτές οι έρευνες? Οι μεταλλάξεις είναι κάτι δυναμικό και εγώ προτιμώ τον όρο στελέχη, βέβαια το χρησιμοποιώ και εγώ όταν το ακούω στα... Τα στελέχη, λοιπόν, φαίνεται ότι αναπτύσσονται συνέχεια. Δεν μπορούμε να αποκλείσουμε την πιθανότητα ενός στελέχους που θα δημιουργήσει, θα ξεφεύγει τελείως από τα εμβόλια, αλλά δεν το έχουμε δει αυτό μέχρι στιγμής καθόλου. Είναι ένα ενδεχόμενο. Είναι κάτι που λέτε πάντως ότι εσείς επιδημιολόγοι δεν το έχετε βγάλει από το νου σας, δηλαδή είστε σε εγρήγορση για τα στελέχη που μεταλλάσσονται. Δεν το έχουμε δει να συμβαίνει τόσο δραματικά ξανά στο παρελθόν, ούτε σε προηγούμενες πανδημίες γενικά, και έχουμε αντιμετωπίσει διάφορες πανδημίες. Να αναπτυχθεί ένα στέλεχος το οποίο θα έχει τόσο καλή διαφυγή και τόσο καλή δυναμική και μεταδοτικότητα και όλα αυτά μέσα σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα, δεν μπορούμε να τα αποκλείσουμε. Αλλά δηλαδή, εσείς έτσι όπως είμαστε τώρα, στη φάση που βρισκόμαστε τώρα, κύριε καθηγητά, πού θα λέγατε ότι είμαστε μέσα στην πανδημία? Στη μέση. Είμαστε στη μέση, πλησιάζουμε προς το τέλος. Πότε θα είναι αυτό το τέλος, γιατί άλλοι το τοποθετούν προς το τέλος του 22. Εσείς τι θα λέγατε? Η πρόβλεψη που έχουμε αυτή τη στιγμή είναι ότι βρισκόμαστε σε αυτό που λέμε η αρχή του τέλους. Αν όχι, αρχή, ήδη με τον εμβολιασμό έχουμε κάνει τα πρώτα μεγάλα βήματα. Είστε ικανοποιημένος δηλαδή από την πορεία του εμβολιασμού ή θα μπορούσαμε να έχουμε πάει και καλύτερα? Εννοείται στην Ελλάδα ή γενικά? Στην Ελλάδα. Με βάση τις διαθεσιμότητες των εμβολίων από τις παγκόσμιες πηγές έχουμε πάει νομίζω εξαιρετικά και νομίζω ότι είναι και από τα λίγα πράγματα που έχουν δουλέψει τόσο καλά στην Ελλάδα μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας, μέσω των
ραντεβού μέσω, και άμα βάλουμε και στο, στην εξίσωση την πολυπλοκότητα που έχουν κάποια από τα εμβόλια με τη συντήρηση στους 80, με το να μην πρέπει να πεταχτούν δόσεις. Δηλαδή μιλάμε για ένα εγχείρημα. Δύσκολο εγχείρημα. Πολυπλοκό. Άρα το τέλος πότε το βλέπετε, εκεί στο 2000, στα τέλη του 2022 ή νωρίτερα, επειδή μας είπατε ότι είμαστε στην αρχή του τέλους. Αν μήπως αυτή η αρχή έχει πολύ δρόμο διάρκεια μέχρι το τέλος. Δεν νομίζω. Το θέμα είναι ότι η πλήρης επάνωδος στην κανονικότητα δεν θα γίνει από τη μία μέρα στην άλλη, αλλά σίγουρα θα συμβεί αλλά σίγουρα δεν θα βρισκόμαστε στην κατάσταση που ήμασταν πέρυσι. Δεν μπορώ δηλαδή να σας πω ότι δεν θα ξανασκεφτούμε τον κορονοϊό, γιατί αν αυτό που σκεφτόμαστε είναι να μην ξανασκεφτούμε τον κορονοϊό στην καθημερινότητά μας, αυτό ίσως πάρει λίγο. Το αργεί ακόμα. Πάρει καιρό. Τώρα, κύριε Μαγιορκίνη, επειδή έχετε εμπειρία και από άλλες πανδημίες, αυτή είναι η δουλειά σας, τα μελετάτε. Αυτή είναι, ας πούμε, μια πιο επιθετική πανδημία, να το πούμε έτσι, σε σχέση με τις προηγούμενες. Τι χαρακτηριστικά έχει και σε τι συμπεράσματα μπορούμε να καταλήξουμε συγκρίνοντάς την με προηγούμενες? Αυτή η πανδημία έχει τα χαρακτηριστικά μιας πανδημίας του 21ου αιώνα, γιατί χτυπάει περισσότερο την επέκταση του προσδόκιμου επιβίωσης και τις ευπαθείς πληθυσμούς που υποστηρίζει αυτή με τις ιατρικές τεχνολογίες. Αυτός ο ιός, εάν είχε κάνει πανδημικό κύμα πριν από 100 χρόνια, λογικά θα είχε περάσει, μπορεί να έχει περάσει και παρατηρήτως, και θα είχε περάσει παρατηρήτως, γιατί υπήρχαν πολύ πιο σοβαρά μικρόβια που ταλάνιζαν την ανθρωπότητα. Από ευλογιά, από ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Οπότε δεν θα μπορούσε να επιβιώσει, θα τον νικούσαν, να το πούμε έτσι, άλλοι. Όταν κάποιοι μολύνονται, ας πούμε, ευλογιά ή λαρά και όλες τις νόσους τις οποίες έχουμε αντιμετωπίσει αποτελεσματικά με τα εμβόλια, αυτό το προφίλ αυτού του ιού είναι μεν κακό, δεν είναι τόσο κακό όσο ήταν τα μικρόβια που αντιμετώπιζαν τότε. Και να σκεφτείτε ότι κάποιος πέθανε από ένα απλό κρύωμα στα υποκρύωμα. Κύριε Μαγιορκίνη, μια πολύ σύντομη ερώτηση. Σας προβληματίζουν τα φαινόμενα χαλάρωσης που παρατηρούνται? Μας προβληματίζουν, τα περιμέναμε, νομίζω είναι σε μικρότερο βαθμό από ό,τι τα περιμέναμε. Εγώ θέλω βέβαια να πιστεύω ότι ο κόσμος τις επόμενες εβδομάδες που θα περπατήσει λίγο έξω και θα ξεδώσει και λίγο. Θα βρει το μέτρο, λέτε. Ναι, λίγο θα ισορροπήσει. Ναι, ναι. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε καθηγητά. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια, να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ.